Στον Ευρώ συναγερμό στις αρχές έχει σημάνει η δράση διακινητών μεταναστών που είτε οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού, είτε χρησιμοποιούν μικρούς αγροτικούς δρόμους. Χρήστο Νικολαϊδή, απολύτως ενδεικτικό είναι βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Sky με μπλόκο, με πυρά και συλλήψεις. Είναι χαρακτηριστικό, Μάρκο, κυρίες και κύριοι, ότι οι λαθροδιακινητές κομπάζουν και για τα επιτεύγματά τους και για να το κάνουν αυτό καλύτερο, τραβούν τη δράση τους σε βίντεο. Ένα τέτοιο βίντεο λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας. Σε αυτό φαίνεται μια ομάδα διακινητών η οποία χρησιμοποιεί ένα παράδρομο της Εγνατίας Οδού και κάποια στιγμή γίνεται αντιληπτή από ένα μπλόκο της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί τους φωνάζουν να σταματήσουν. Αυτοί όμως τους αγνοούν, χρησιμοποιούν κάποιους άλλους δρόμους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, με αποτέλεσμα αστυνομικοί να αναγκαστούν να πυροβολήσουν στον αέρα προειδοποιητικά προκειμένου να τους ακινητοποιήσουν. Το συγκεκριμένο αυτό βίντεο βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο ενός διακινητή, ο οποίος έχει συλληφθεί για την δράση του. Και όπως είπες πολύ ορθά, είναι πραγματικά αξιοσημείωτη η δράση όλων αυτών των κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν είτε την Εγνατία Οδό στο ανατολικό της κομμάτι, σε ένα κομμάτι της βρισκόμαστε και εμείς αυτή τη στιγμή, είτε τους παραδρόμους. Το δεδομένο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που κάνουν άνθρωποι τόσο της αστυνομίας όσο και της συνοριοφυλακής, είναι ότι αυτό το καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε μια έξαρση στην διακίνηση ανθρώπων από την Τουρκία, με αποτέλεσμα οι ελληνικές αρχές να εξακολουθούν να βρίσκονται σε εγρήγορση. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι την τοπική κοινωνία εδώ στη Θράκη έχει ανησυχήσει πάρα πολύ η τακτική κάποιων να οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού, κάτι το πρωτοφανές που έχει ήδη κοστίσει. Είναι πολύ επικίνδυνη η δράση των δουλεμπόρων. Σε δύο διαφορετικά τροχαία ατυχήματα. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, θα έχουμε και κινητοποίηση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, Μάρκο. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο.